Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Αλεξανδρή. Τι κάνετε? Γεια σας, γεια σε όλους. Είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε. Πώς περνάτε αυτές τις μέρες, τις δύσκολες γενικότερα για όλους μας? Όντως είναι δύσκολες για μας που έχουμε μάθει και έχουμε αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο της ημέρας μέσα στα γήπεδα, γιατί εγώ είμαι ενεργός ακόμη εδώ στον ΑΕΤΟ Φιλίρου, είμαι διευθυντής. Το βλέπω σαν μια, θα έλεγα, σαν έναν κατοίκο περιορισμό. Ναι. Είναι δύσκολο και δεν μπορώ να αξιοποιήσω όλο το χρόνο μου, γιατί εντάξει, πόσο να ασχοληθείς με, ξέρεις, με το αρχείο σου, με το να κερδίσεις καινούργιες πληροφορίες, να δεις παιχνίδια και αυτά. Κάποια στιγμή αυτό το κλείσιμο μέσα στο σπίτι κουράζει αφάνταστα, όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλο τον κόσμο. Με το μάτι του Τίγρη Coach, πώς βλέπεις την μπασκετομάνα όμως τώρα που έχουμε λίγο χρόνο να τα αναλύουμε περισσότερο? Γεια σου Κωστάκη. Κοίταξε, εντάξει, και τα τρία σωματεία θα έλεγα είναι σε μια δίνη. Αν ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, βλέπω ότι γίνεται λόγω της παρουσίας του κυρίου Χατζόπουλου μια επανεκκίνηση, και αυτό το λέω γιατί ο κόσμος, βλέποντας την συμπαράσταση και το ενδιαφέρον για το τμήμα του μπάσκετ, έτσι, ναι, σε αυτό που έκανε, στο να μαζέψει λεφτά με το... Με την άφηση. Ακριβώς, είδα ότι του συμπαραστέκεται και έχει μαζέψει ένα πολύ μεγάλο ποσό, που αυτό θα αποτελέσει εφαλτήριο για να μπει και να βοηθήσει και η οικογένεια του κυρίου Σαββίδη. Οπότε και με την έλευση τώρα του Λυκογιάννη, που είναι ένας αξιόλογος προπονητής, βλέπω ότι έχει μεταμορφωθεί η ομάδα προς το καλύτερο, και από ό,τι διαβάζω και βλέπω, υπάρχει ένα, θα έλεγα, σχετικό ενδιαφέρον, μεγαλύτερο από ό,τι υπήρχε, για το τμήμα του μπάσκετ από όλους τους παοξίδες. Στον Άρη, ναι, γιατί βλέπει, τα βλέπει πράγματα... Και Αλεξανδρή, βλέπει αποτελέσματα, βλέπει νίκες, βλέπει προσπάθεια. Το λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι αν τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, δεν θα υπήρχε ούτε η διάθεση του κόσμου να βοηθήσει οικονομικά, ούτε θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σου πω και κάτι. Δεν έχει φέρει και τα τρομερά αποτελέσματα η ομάδα του ΠΑΟΚ. Απλά σε σχέση με πέρσι είναι η μέρα με τη νύχτα. Άλλο σε σχέση με πέρσι, αλλά το κίνητρο πιστεύω είναι ότι βλέπει ο κόσμος μια οικονομική εξυγίανση. Δεν ακούγονται πολλά πάνω στο κομμάτι το οικονομικό, σε χρέη, σε καθυστερήσεις μισθών. Βλέπει ένα ενδιαφέρον από τον επενδυτή και υπάρχει η επόμενη μέρα που τη βλέπουν όλοι με αισιοδοξία. Τώρα αν πάμε στον Άρη, γιατί εκεί προεδρεύει και ένας άνθρωπος που το θεωρώ αδερφό μου, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, και έχω έτσι μεγαλύτερη επαφή και μαθαίνω νέα, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να υπάρχει μια ανάκαμψη στο κομμάτι το αγωνιστικό με τα αποτελέσματα τα τελευταία, αλλά οικονομικά το σωματείο θα έλεγα είναι στη χειρότερη θέση που θα μπορούσε να βρίσκεται ποτέ. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος σε ένα επενδυτή όπως γινόταν παλαιότερα, που έχει αναλάβει και να πούμε χρωστά σου, πλήρωσε, κάνε. Είναι μια διοίκηση πρωτοδικείου. Οι άνθρωποι τρέχουν και φροντίζουν να καλύψουν τα έξοδα. Εγώ βέβαια έχω διαμαρτυρηθεί γι' αυτό και έχω τοποθετηθεί και δημόσια, γιατί στη Γενική Συνέλευση ο κύριος Αρβανίτης, που είχε γίνει το καλοκαίρι, ναι, είχε καταφερθεί έτσι στον προηγούμενο επενδυτή, ο οποίος ό,τι και να ήταν, εγώ εκτιμώ κάθε άνθρωπο που θα βάλει από την τσέπη του και ένα ευρώ στις ομάδες του μπάσκετ. Πολύ περισσότερο για τον κύριο Γουλιέλμο, από ό,τι μου είχα ενημερωθεί από το σωματείο, ότι είχε βάλει κατά την περίοδο της θητείας του κοντά 1,5 εκατομμύριο. Έκανε λοιπόν, όμως άλλα, κύριε Αλεξάνδρε. Έκανε άλλα. Άφησε άλλο 1,5 μετά. Άμα κάνει συμβόλαια τα οποία μένουν απλήρωτα, πλήρωσε παλαιότερα, όντως, ο κύριος Γουλιέλμος, κοντά στο 1 εκατομμύριο σίγουρα, αλλά δημιουργήθηκαν άλλα χρέη στην πορεία.
Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν, αλλά δημιουργούν κι άλλα. Και ο Λάσκαρης έβαλε λεφτά. Και έβαλε πολλά λεφτά ο Λάσκαρης. Τι έκανε ναι. όμως στην τελική. Άμα βάλεις 5 και δημιουργήσεις 15, το πρόσημο είναι αρνητικό. Ας το πάω. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Δέστε τότε και την δεκαετή παρουσία του Μπάνε Πρέλεβιτς στον ΠΑΟΚ. Δεν δημιουργήθηκαν τα ίδια χρέη, χωρίς να έχει βάλει μία δραχμή. Ναι. Αυτά τα σωματεία για να διοικηθούν χρειάζονται επενδυτές οι οποίοι θα είναι εύρωστοι οικονομικά και θα έχουν διάρκεια. Δηλαδή δεν είναι να βάλεις μια χρονιά κάποια λεφτά και με αυτά τελείωσε. Χρειάζεται μια διάρκεια. Στο μπάσκετ όμως, coach, εσύ είσαι τόσα χρόνια. Στο μπάσκετ πλέον γιατί να έρθει ένας και να βάλει λεφτά? Δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Παναθηναϊκό που παίζει στην Ευρωλίγκα, ακόμα και ο Ολυμπιακός είναι μισός-μισός, στην Α2 μισός-μισός στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν έχει και κίνητρο. Δηλαδή εγώ να έρθω να πάρω τον Άρη, να πληρώσω τα παλιά χρέη ή να τα ρυθμίσω ή τέλος πάντων να βρω έναν τρόπο. Με τι κίνητρο? Να πάρω, τι να κάνω, να πάω να παίξω πού? Στο FIBA Cup. Ωραία. Και αυτό είναι μια συμμετοχή που είναι αξιόλογη. Απλά κανένα σωματείο δεν είναι κερδοφόρο. Ξέρεις εσύ, κανένα σωματείο όχι, σε όλο όχι, τον κόσμο συμφωνούμε. Που είναι, λοιπόν, άρα γιατί να έρθει ο επενδυτής? Αν αγαπάς, είναι θέμα αγάπης. Εγώ επειδή είμαι πολύ μεγαλύτερος από σένα και έχω βιώσει στα σωματεία ανθρώπους που αγαπούσαν πραγματικά το σωματείο και από την τσέπη τους πηγαίνανε, που περίσευαν τότε, κάνανε κατάθεση ψυχής για να πάει το σωματείο που αγαπούσαν μπροστά. Έτσι μόνο αν θα βρεθεί κάποιος. Καλά, στο μπάσκετ είχαμε Μιχαηλίδη, Βεζιρτζή, είχαμε στο μπάσκετ. Κέρδος, ναι, είχαμε Βεζιρτζή, Μιχαηλίδη, είχαμε Χαΐτογλου, την οικογένεια Τζίκα και τόσους πολλούς άλλους που επενδύσανε. Αυτοί από αγάπη για το σωματείο, δεν είχαν κανένα προσωπικό όφελος. Μας τελείωσαν οι αγάπες. Μας τελείωσαν οι αγάπες, coach, δεν έχει τώρα. Πες μας και για τον Ηρακλή. Εκεί υπάρχει ένας που βάζει, νομίζω, στον Ηρακλή. Βάζει χρήματα. Ναι, ναι, αυτός είναι πραγματικά ένας εραστής της ομάδος, έτσι και του αθλήματος. Ναι. Ο κύριος Δρακόπουλος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά αγαπάει τον Ηρακλή και έχει μια προσφορά, θα έλεγα, πολυετή. Και είναι δική του επιτυχία, διότι πήρε ένα σωματείο το οποίο ήταν σχεδόν στην ανυποληψία, το τμήμα του μπάσκετ, και κατάφερε να το ανεβάσει στην Α1 και να έχει πέρσι μια εκπληκτική πορεία, η οποία θα ήταν, θα έλεγα, και το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας, αλλά δεν τέλειωσε το πρωτάθλημα όπως έπρεπε. Οπότε, ξεκινώντας μια νέα χρονιά φέτος, δεν έγιναν οι κατάλληλες επιλογές, δεν πέτυχαν οι συνεργασίες και η ομάδα δεν είναι άσχημη, αλλά δεν είναι και στο επίπεδο που θα ήθελε και ο ίδιος και ο κόσμος του Ηρακλή. Νομίζω ότι έχει πολλές, αλλά είναι με το θυμικό λειτουργεί πολύ ο κύριος Δρακόπουλος. Έχει αλλάξει 3 προπονητές, πώς 4, πώς Κώστα έχει αλλάξει φέτος. Πολλούς παίκτες, πολλές αλλαγές που νομίζω κόουτς. 3 προπονητές και 4 ξένους. Αυτό δείχνει κάτι νομίζω για τον τρόπο λειτουργίας. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα δώσω μορφή στους προέδρους ή στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ηγούνται στα σωματεία της Θεσσαλονίκης. Είναι θέμα οργάνωσης. Δηλαδή, αν κάνεις μια δουλειά, θα πάρεις τον ειδικό για να την οργανώσει. Όχι σε αυτόν που είναι φίλος σου, είναι γνωστός σου ή, ξέρω εγώ, έχει τη διάθεση να πάει να χτίσει την καριέρα του. Ναι, εγώ σωστό. Από εκεί ξεκινώ. Πιστεύω ότι τα λάθη δεν τα κάνουν οι πρόεδροι, έτσι. Τα κάνουν αυτοί που ηγούνται, θα έλεγα, οι τεχνικοί διευθυντές. Εκεί με βρίσκεται αντίθετο. Και εκεί είναι και η ένστασή μου. Γιατί εγώ αν θα χρειαστώ να πάρω κάτι ή να θα ρωτήσω κάποιον ειδικό. Δεν θα το κάνω έτσι ή θα διαβάσω από μόνο μου. Θα ρωτήσω κάποιον ειδικό. Μάλιστα. Κώστα. Το ντέρμπι τώρα που έρχεται αυτό το Άρης ΠΑΟΚ, εντάξει, όλο λέμε όπως παλιά και τα λοιπά. Δεν είναι όπως παλιά, αλλά παραμένει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Έτσι. Ωραίο μάτσα είναι αυτό, ναι. Σίγουρα θα είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες, θα έλεγα, βρίσκονται σε αγωνιστική άνοδο. Πάντα αυτά τα παιχνίδια, τα τοπικά ντέρπι, έχουν ένα ενδιαφέρον. Είναι ένα κίνητρο παραπάνω και για τους προπονητές και για τους παίκτες και για τις διοικήσεις.
Εκτιμώ ότι ο Άρης μετά τις τελευταίες εμφανίσεις, δηλαδή ειδικά την εντυπωσιακή νίκη απέναντι στον Ηρακλή, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, ηθικό, και πιστεύω, παίζοντας και στην έδρα του, το θεωρώ περισσότερο σαν φαβορί. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει εκτός. Άλλωστε δεν υπάρχει η παρουσία του κόσμου. Ναι, θα έχει ένα δεσαβαντάζ πάνω σε αυτό. Διάβασα ότι τραυματίστηκε και ο Τσαλμπούρης, που είναι ένα ψηλό παιδί και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αν και η παρουσία του έχει πολλά up and down στο φετινό πρωτάθλημα. Το καλύτερο του μάτς με τον Άρη το έκανε πάντως. Ένα... Στο πρώτο γύρο πάντως, αυτό πήγαν από χρυσά, στο πρώτο γύρο οργίες. Ναι, πέντε τρίποντα έβαλε, εφτά έβαλε πόσα. Και κάνει ματσάρα τότε. Ναι, ναι, όντως, έχετε δίκιο. Είναι ένα παιδί που έχει ταλέντο, έχει και ένα εκπληκτικό ύψος, αλλά από ό,τι έχω συζητήσει και με κάποιους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ίσως του λείπουν τα ψυχικά χαρίσματα. Εκεί πρέπει να εστιάσουν και οι προπονητές τους και δεν ξέρω ποιοι άλλοι από τη διοίκηση, έτσι να αποκτήσει, θα έλεγα, να γίνει πιο επιθετικό, να γίνει λίγο πιο τσαμπουκά, να το πούμε. Ναι, ναι. Γιατί τα άλλα τα στοιχεία τα έχει. Έτσι είναι. Κότς, είναι σίγουρα πολύ βαρύνουσα η άποψή σας και για τις εκλογές που έρχονται. Έχετε τοποθετηθεί, πρόσφατα μάλιστα κάνατε κάποιες αναρτήσεις. Είναι κρίσιμες για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ πάντως, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα, και όταν είχα με την παρότριση του κυρίου Αγγελόπουλου, του Προέδρου του ΙΚΑΡΟΥ, είχα πριν από 4 μήνες, είχα πει ότι θα κατέβω και εγώ στις εκλογές ανεξάρτητος. Έτσι μου είπε ότι θα υπήρχε μια ομάδα 4-5 ατόμων, έτσι γνωστή και μη εξαιρεταίη, με προσφορά στο μπάσκετ, και δέχτηκα κι εγώ, γιατί είχα απογοητευτεί από τη συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Προπονητών, όπου κάθισα αρκετά χρόνια και δεν είχα διάθεση να ασχοληθώ με εκλογές και τέτοια. Ναι. Αλλά όταν είδα ότι ο ίδιος πήγε προς την πλευρά του κυρίου Λιόλιου και αθέτησε κατά κάποιο τρόπο τη συμφωνία, απέσυρα την υποψηφιότητά μου, γιατί νομίζω ότι δεν θα είχε νόημα και να εκλεγώ να είμαι μόνος μου εκεί ανεξάρτητος. Οπότε μετά από 50 χρόνια φυσικά, Κώστα, μέσα στους... Άμα δεν κατεβείς εκεί, ποιος θα κατεβεί, Ευαγγελή, συγγνώμη για το ελληνικό κιόλας. Όχι, εντάξει, και αυτό το εκτιμώ που λες. Αλλά έχω άποψη και μπορώ να κρίνω τα πράγματα και ποιος μπορεί να βοηθήσει έτσι στην αναβάθμιση, εγώ λέω στην επανεκκίνηση του μπάσκετ, γιατί είμαστε πολύ χαμηλά για κάτω ψέματα. Ναι. Πιστεύω, γιατί έχω ζήσει τον Παναγιώτο Φασούλα, ήμασταν 4 χρόνια συμπαίκτες και στον ΠΑΟ και στην Εθνική, ήταν παιδί τότε 18 χρονών, αλλά όριμος από τότε πολιτικοποιημένος, με ατέλειωτες συζητήσεις, επιπαντός επιστητού, με άποψη, με επιχειρήματα. Ένα παιδί τώρα που έχει πέσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι και με εθνικές και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πάει, έχει σπουδάσει. Είναι στο Hall of Fame της FIBA, έχει τόσους τίτλους, να μην τους αναφέρω τώρα. Δεν έχω συζητήσει ακόμη μαζί του, για να είμαι ειλικρινής. Απλά με πήρε τηλέφωνο να με ευχαριστήσει όταν είδε την τοποθέτησή μου και δεν το περίμενε κιόλας. Και τώρα που θα ανέβει, θα πάμε, Κώστα, στο κοινό μας φίλο. Εκεί μου λέει θα πάμε να φάμε στο Βασίλειο Γραφείο της, στο Τακαντού. Ω, καλά. Να πούμε... Ανοιχτά είναι. Είναι ανοιχτά. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Θα ανοίξουν. Για το Φασούλα θα ανοίξει. Διάβασα το πρόγραμμά του, συμφωνώ απόλυτα. Φυσικά θα κοιτάξω στη συζήτηση να δω και περισσότερα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο και λόγω γνωριμιών και λόγω αναγνωρισιμότητας, έτσι, σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να ανοίξει πόρτες, μπορεί να έχει μια συνεργασία σε άλλο επίπεδο με τους προέδρους όλων των άλλων ομοσπονδιών, που στις μεγαλύτερες είναι πρώην αθλητές και μάλιστα αντίπαλοι του και συμπαίκτες του, γιατί έχει παίξει και σε 3 All-Star Game ευρωπαϊκά. Ναι, οπότε πιστεύω, και ένα άλλο πολύ βασικό λόγο, έτσι, γιατί δεν θα είναι μόνο ο Παναγιώτης και το πρόγραμμα που έχουν καταρτήσει τα στελέχη του, είναι άνθρωποι που εκτιμώ βαθύτατα στο ψηφοδέλτιό του.
ξεκινώντας από τους Θεσσαλονικούς που στηρίζω και πρώτα, το Γιάννη τον Τζουμί, που είναι μια απίστευτη προσωπικότητα με πολύπλευρη προσφορά και κοινωνική και στον αθλητισμό και παντού, και για μένα είναι προσωπικός φίλος, ήταν συμπαίκτης μου, τον είχα και παίξει στον ΠΑΟΚ και εκτιμώ πάρα πολύ, τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο και σαν σκέψη, δηλαδή έχει πολύ ωραίες ιδέες και είναι καθαρό παιδί. Είναι ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος και αυτός προέρχεται από την οικογένεια του Ηρακλή, γιατρός, επιστήμονας και αυτός που μπορεί και όλοι οι άλλοι, δηλαδή ο Φάνης ο Χριστοδούλου, η Βάσο η Στασινού, ο Μέμος ο Ιωάννου, ο Ευθύμης ο Ρετζιάς, παιδιά, εξέχουσες προσωπικότητες με σπουδές και νέα παιδιά. Και ένας λόγος που είπες Κώστα, εγώ έφτασα στα 70 μου χρόνια, θα μπορούσα να κάνω τον προπονητή στην Ομοσπονδία. Τώρα είναι νέα παιδιά που έχουν όρεξη, διάθεση και πιστεύω και ικανότητες, έτσι όλοι μαζί, γιατί κανένας δεν περισσεύει, εγώ θα χαρώ να βγουν και τις άλλες παρατάξεις και να έχουν μια συνεργασία και όλοι μαζί να προχωρήσουν τον μπάσκετ ένα βήμα μπροστά. Ο φίλος σας ο Χάρης όμως τι θα κάνει ο Χάρης, θα πάει με άλλον? Ο Χάρης, ξέρεις, του προτάθηκε, αλλά δεν δέχτηκε, δεν θέλει. Δεν θα πάει, προτάθηκε, από ό,τι μου έχει πει, όχι, δεν θα πάει. Δεν θα πάει, δεν θέλει. Ο Τάκης ο Καρατζουλίδης που είναι κοινός φίλος, από ό,τι ξέρω δέχτηκε και είναι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Παπα-Νικολάου και αυτός είναι φίλος και εξαιρετικό παιδί και σοβαρός και με άποψη. Κοίταξε, Κώστα και οι υπόλοιποι τώρα για να μην αναφέρω όλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί, ακόμη και ο πρόεδρος, ο κύριος Λιόλος, εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά, αν και ο ίδιος ενδιαφέρθηκε, με πήρε τηλέφωνο να πάω να μιλήσω μαζί του. Δεν πήγα φυσικά, αλλά τον ευχαρίστησα και για το ενδιαφέρον του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδίσει και αυτός στο μπάσκετ. Και πιστεύω ότι θα έχει και αυτός τις απόψεις του και τις ιδέες και το επιτελείο του που θα διεκδικήσει επίσης όριστη την Προεδρία. Άρα να μην μείνουμε στο ευχολόγιο, μάλλον να κρατήσουμε το ευχολόγιο ότι καλύτερα να ήταν όλοι μαζί. Έτσι δεν είναι, γιατί σε όλες τις παρατάξεις υπάρχουν σπουδαία μπάσκετ. Ναι, Κώστα, στο τέλος αυτό θα γίνει, όποιος και να βγει, που εγώ πιστεύω και ελπίζω να βγει ο Παναγιώτης, είναι κάτι που θέλω. Ναι. Αυτό θα γίνει, γιατί όλοι πιστεύω ότι αυτοί που δείξαν διάθεση μετά από τόσα χρόνια, θα έλεγα, τι να πω τώρα, φυλάκησης του μπάσκετ, έτσι... ανοίγει το παράθυρο, μπαίνει καθαρός αέρας, καινούργιοι άνθρωποι, καινούργιες ιδέες. Εντάξει, γιατί είχαμε τελματώσει κακά τα ψέματα και εγώ επειδή ήμουνα όλα μου αυτά τα χρόνια, τα τελευταία ήμουνα σε ψηλό επίπεδο, δεν στο κρύβω, γιατί με έζησες και με τον Ηρακλή, δεν στην τραβήξαμε για να ανεβούμε. Δηλαδή είχα απογοητευτεί από συμπεριφορές και από ανθρώπους που δεν κοιτούσαν να βοηθήσουν το άθλημα ούτε με τις τοποθετήσεις τους ούτε και με τις ενέργειες, και είχα φτάσει στο σημείο να λέω τι γίνεται. Δηλαδή είχα πολλά. Τώρα είναι τυχερά τα παιδιά στο Φίλερο που σε έχουν μαζί με τον Σταύρο τον Αντεδάκη, πάντως κάνετε καλή δουλειά και μακάρι να ανοίξω τα γήπεδα γρήγορα, coach. Κώστα, θα σου έλεγα κάτι τώρα, δηλαδή είμαι πολύ στεναχωρεμένος που, γιατί εγώ στο Φίλιρο μαζί με τον Σταύρο εκεί είμαστε 4 χρόνια που εργαζόμαστε από μια συγκεκριμένη περιοχή, γιατί το Φίλιρο είναι απομονωμένο. Η δεξαμενή είναι πολύ μικρή και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να βρεις παιδιά ψηλά και έτσι, εγώ το λέω στρουφοχωριό, αλλά είμαι στεναχωρεμένος γιατί, λέω φταίει το νερό Σταύρο, τι να κάνω. Αλλά ήμουν υπερήφανος γιατί κάναμε πολύ καλή δουλειά με Μεράκι και θα εισπράταμε τουλάχιστον φέτος, γιατί ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και πέρσι, ειδικά φέτος, όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το ίδιο συμβαίνει και για τις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Ναι. Είχατε καλό παιδικό, έμαθα. Να παρακολουθώ εγώ. Ναι, είχαμε και παιδικό και εφηβικό και άντερ 20 που κάναμε φέτος. Εδώ στον όμιλό μας πέρσι βγήκαμε πρώτη και δεύτερη και προχωρήσαμε, αλλά σταμάτησε. Σταμάτησε, ναι. Κάναμε και άντερ 20, ξεκινήσαμε με 3 νίκες, αλλά
σταμάτησε, γιατί είναι κάθετη παραγωγή. Εγώ θέλω τα παιδιά αυτά που ξεκινήσαμε να φτάσουν στο επίπεδο του ανδρικού, γιατί και το ανδρικό ανέβηκε δύο χρόνια, δύο κατηγορίες. Αλλά είναι με παιδιά που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία, και γιατί δεν είχαμε φυσικά παίκτες. Έχουμε εκεί και τον Σταμάτη τον Μητακίδη που γνωρίζει τις κατηγορίες και φαίνει κάποια παιδιά. Αλλά για μένα το θέμα είναι αυτά τα παιδιά που βγαίνουν να φτάσουν να παίζουν στο ανδρικό. Και φυσικά όποιο ξεχωρίζει, γιατί υπάρχουν δύο-τρία παιδιά που πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο, να μπορούμε να τα βοηθήσουμε να κάνουν το επόμενο βήμα. Ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες, Κώτη. Ήταν τιμή μας. Χαρήκαμε που σ' ακούσαμε μετά από καιρό. Να τα λέμε πιο συχνά. Και μακάρι να τα λέμε και με επιτυχίες για τις ομάδες μας. Εντάξει, μπορεί να είναι τώρα σε ένα τέλμα, μακάρι να ανεβούνε. Να είστε καλά, coach. Θα γίνει και αυτό. Έτσι. Να είστε καλά. Έτσι. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.